Θα ήθελα αν είναι εύκολο να συνδεθούμε με τον Χρήστο Λυσαία και την Παιανία. Χρήστο μου, καλημέρα. Από το σπίτι της... Καλημέρα, Φέη. Της Μέρης Χρονοπούλου. Από το σπίτι της Μέρης Χρονοπούλου. Πραγματικά εδώ που σήμερα πραγματοποιείται το τελευταίο πάρτι της ζωής της σπουδαίας ηθοποιού. Σήμερα φίλοι και γνωστοί και θαυμαστές αποχαιρετούν τη σπουδαία ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη Παρασκευή. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, θέλω να σας πω, πάνω από 200 άτομα προβλέπεται να βρεθούν εδώ. Ωστόσο υπάρχουν και ηχηρές απουσίες. Έχουμε δει μέχρι στιγμής τον Σπύρο Μπιμπίλα, τον Μάκη Δελαπόρτα, ναι, τη Άση Σταμάτη. Είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν έρθει να την τιμήσουν. Κύριος Γιαννόπουλος από το χαμόγελο του παιδιού. Ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι δεν θυμίζει σε τίποτα το τελευταίο αντίο κηδεία. Αντιθέτως, είναι ένα πάρτι που γύρω, όπως θα δείτε και εδώ στην πισίνα, τριγύρω έχει στηθεί κέτερινγκ με γαρίδες, με κρασί. Αυτή ουσιαστικά, και γενικότερα Χρήστο μου, μουσική. Συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε τώρα και τα πλάνα μέσα από το υπέροχο σπίτι της Μέρης Χρονοπούλου. Αυτή ήταν μια επιθυμία που η ίδια είχε διατυπώσει, τέλος πάντων, μέσα από μια συνέντευξή της. Εμένα σήμερα το πρωί στο Instagram μου, επειδή μιλούσαμε κάποιες φορές μέσω Instagram με τη Μέρη Χρονοπούλου, μου ήρθε το εξής, μου ήρθαν οι εξής πληροφορίες. Βασισμένοι λοιπόν οι δικοί της άνθρωποι, αν μπορούμε Φώτη μου να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία, έφτασε στο Instagram, φαντάζομαι, σε όλους τους ανθρώπους που την γνώριζαν και τη θαύμαζαν, τα συγκεκριμένα λόγια. Το τελευταίο πάρτι μου έχει άλλο πλάνο. Έτσι θα είναι το δικό μου φινάλε. Το τελευταίο μου πάρτι, χωρίς φέρετρο, όλα λευκά. Κανείς δεν θα ξέρει που θα βρίσκομαι. Το τελευταίο πάρτι μου έχει άλλο πλάνο. Η καύση είναι ένας εξαγνισμός. Βάσει λοιπόν αυτής της συνέντευξης, ακολούθησαν την επιθυμία της και περαιτέρω υπήρχαν. Ποιος είναι ο κύριος? Ο κύριος. Λέτε γαρίδες πάλι εσείς. Θα γίνει θέμα. Το μενού θα πω. Όχι, γιατί η Μέρη Χρονοπούλου και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί σήμερα εδώ πέρα, το τελευταίο πάρτι της ζωής. Μια χαρά είναι το τελευταίο πάρτι της ζωής. Έχουν γίνει όλα όπως θα ήθελε. Όπως θα ήθελε ακριβώς. Η Μέρη είναι μια μοναδική γυναίκα, υπήρξε, που και στη δουλειά της και στις παρέες της και στους έρωτες είναι ένα πρόσωπο που θα μας λείψει πολύ. Πώς θέλετε να τη θυμάται ο κόσμος? Ο κόσμος θα τη θυμάται πάντα με την αγάπη της και το. Και την οικειότητα που έχει με τους ανθρώπους και τους λαϊκούς ανθρώπους ιδιαίτερα. Μεγάλη απώλεια. Μεγάλη απώλεια. Είναι φίλος της ο κύριος. Πρέπει να χαμογελάμε, η Μέρη πρέπει να χαμογελάμε. Είστε φίλος της Μέρης Χρονοπούλου? Φίλος της είμαι, είναι φίλος 40 χρόνια. 40. Και έκανε και την τελευταία της ταινία μαζί μου, έκανε σκηνοθεσία στην ταινία αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λέω έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ολοκληρώσω λίγο. Ναι, και πιο κάτω, τέλος πάντων, υπάρχει το πρόγραμμα. Σωστά. Το θέμα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι που την ξέρανε πάρα πολλά χρόνια, όπως ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, βλέπουμε εδώ και όλα αυτά που θα ακολουθήσουν, γνώριζαν ότι η ίδια δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχει μια αντίθεση. Ναι. Υπάρχει μια σύγχυση. Απόψεις, υπάρχει μια σύγχυση. Αλλά αυτό που κράτησαν, αυτό κρατάμε κι εμείς. Λεπτομέρεια είναι τώρα. Δεν ήθελε την αποτέφρωση εννοείς ή το πάρτι αυτό. Μα αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει η ίδια υπεύθυνη δήλωση. Όσο ήταν εν ζωή, είχε πάει στο Γραφείο Τελετών και είχε κάνει υπεύθυνη δήλωση και το είχε δηλώσει ότι θέλω να αποτεφρωθώ. Ο πνευματικός της δεν συμφωνούσε. Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όπως και ο Σπύρος Μπιμπίλας, Χρήστο μου, να μας βοηθήσεις, δήλωσε. Διαφωνεί με αυτό το πάρτι, με τη λέξη πάρτι και ο ίδιος... Ακριβώς διαφωνεί με τη λέξη πάρτι. Ήξερε και άλλα πράγματα από τη Μέρη Χρονοπούλου, όμως όλοι σέβονται κάτι το οποίο είπε δημόσια. Ναι, και την επιθυμία της. Ούτως ή άλλως, προκειμένου να γίνει η αποτέφρωση, όταν δεν έχεις κάποιον κοντινό συγγενή πρώτου βαθμού, ένα σύζυγο που ο οποίος παίρνει αυτός την απόφαση, πρέπει εσύ πριν φύγεις από τη ζωή να το έχεις αφήσει σε έγγραφο, το οποίο να έχει και έναν τύπο με ένα γνήσιο υπογραφής, με ένα συμβολογραφικό τρόπο για να έχει μια επισημότητα και να το έχεις δηλώσει. Οπότε δεν μπορεί η Μέρη Χρονοπούλου να αποτεφρωθεί σήμερα αν δεν το έχει δηλώσει η ίδια με συγκεκριμένο έγγραφο τρόπο όσο ήταν στη ζωή. Στον κύριο Χατζημιχάλη. Είναι δίπλα μου εδώ και ο κύριος Χούντας, αν θα ήθελε να μας πει δύο λέξεις. Είσαι για την κυρία Σκορδά στο Sky. Θα έρθετε να μας πείτε δύο λόγια για τη Μέρη Χρονοπούλου. Τι να πω ρε παιδιά τέτοια μέρα, τι να πω. Στενός φίλος της. Οικογένεια, όχι στενός, οικογένεια. Είδαμε την περιμένατε και έξω το φέρετρο κρατώντας έναν άγγελο. 24 ώρα μαζί, στο σπίτι εδώ, στο σπίτι το δικό μου, παντού έξω.
Θα μου λείψει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η Μέρη Χρονοπούλου ήθελε σε αυτό το τελευταίο πάρτι της ζωής της να υπάρχει χαρά. Ωστόσο, είστε πολλοί κόσμος που είναι συγκινημένοι. Συγγνώμη, και εγώ θα ήθελα να έχω χαρά, αλλά πώς να έχω χαρά? Τι θυμάστε τη Μέρη Χρονοπούλου, τι θα κρατήσετε? Πάρα πολλά πράγματα. Η Μέρη Χρονοπούλου ήταν σαν δεύτερη μητέρα μου. Το έχω ξαναπεί κάπου, όταν έχασα τη μητέρα μου, τη βιολογική, σε ηλικία 49 χρονών και έζησα αυτό το μαρτύριο που ζούμε σήμερα για δεύτερη φορά. Τι να σας πω, Χρήστο, τα πάντα μου θα θυμάμαι. Το Χρήστο, μυαλό της, τις παρακαλώ. Της, θέλω να μας βοηθήσει και ο κύριος Κούντας. Μια αγκαλιά. Για το φόρεμα φορούσε η Μέρη Χρονοπούλου. Ακριβώς, θέλω αν λίγο γνωρίζει να πείτε και δύο λόγια για το φόρεμα που φοράει η Μέρη Χρονοπούλου στο τελευταίο αντίο. Το φόρεμα που φοράει είναι του Βασίλη του Ζούλια, τον οποίο τον αγαπούσε επίσης. Την έραβε τελευταία. Πολύχρωμο. Πολύχρωμο, φωτεινό, όπως το ήθελε η Μέρη. Επίσης φορούσε τα αγαπημένα της κοσμήματα. Βεβαίως, τα αγαπημένα της κοσμήματα. Και τελευταία της επιθυμία ήταν να φοράει και άρωμα. Αρώματα. Η Μέρη φορούσε ταυτόχρονα 7 διαφορετικά αρώματα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έλεγε, εγώ θέλω να ευωδιάζω όπως κανένας άλλος. Από ταυτόχρονα 7 αρώματα. Τίποτα στη ζωή της δεν είχε αξία, άλλωστε δεν ήταν αρώματα και κεριά. Αρώματα, κεριά, καλή παρέα, το τζάκι μέσα που της το άναψα προηγουμένως. Τζάκι και air condition. Πολλά πάρτι που έκανε κατά το παρελθόν. Τζάκι, air condition και 40 βαθμοί έξω. Η Μέρη Χρονοπούλου θα αποτεφρωθεί και τελικά με την τέφρα της τι θα γίνει, ξέρετε εσείς? Θα γίνει αυτό που ήθελε, παιδιά, και μην ακούτε οτιδήποτε άλλο παρά φιλολογίες. Η τελευταία της επιθυμία, γιατί έχουν ακουστεί πολλά. Γιαστά, και σωστά. Θα σας πω ότι παλαιότερα ήθελε να σκορπιστεί η τέφρα στο Σούνιο. Άλλα πολλά χρόνια πριν. Από τη στιγμή όμως που έδωσε το σπίτι στο χαμόγελο και μετά, η τέφρα της θα μπει σε ένα σημείο εδώ, στον κήπο, με μια ωραία επιγραφή μαρμάρινη που θα γράφει Μέρη Χρονοπούλου, ηθοποιός. Νομίζω τα παιδιά. Ήταν και αυτή η επιθυμία αυτό, της. Χρήστο μου, γνώριζε. Ήταν βεβαίως η επιθυμία της και εμείς οφείλουμε, και εγώ ιδιαιτέρως, να εκτελεστούν οι επιθυμίες της. Νομίζω, ακριβώς, Χρήστο μου, λίγο να ρωτήσουμε ότι αυτό... Γιατί έτσι, γνώριζε και ο Σπύρος Μπιμπίλας, αυτό τώρα που ακούμε από τον κύριο Χούντα, αυτό γνωρίζει και ο Σπύρος Μπιμπίλος, ότι ο Μπιμπίλας, ότι θα ήθελε στο σπίτι αυτό της. Γνωρίζει και ο Σπύρος Μπιμπίλας. Αλλά βεβαίως, η πληροφορία όμως που έχει βγει προς τα έξω είναι ότι θα γίνει στο Σούνιο. Δεν το συζητάμε. Είναι... Ωστόσο, η πληροφορία λένε ότι θα αποτυφρωθεί και θα σκορπιστεί στο Σούνιο η τέφρα της. Όχι. Εδώ θα έρθει στο κτήμα. Άρα στο σπίτι της. Ήταν η τελευταία επιθυμία. Και θα μπει εδώ και εμείς θα εκτελέσουμε την εντολή της, την επιθυμία της μάλλον, ως τον ελάχιστο φόρο τιμής. Ναι, και έτσι πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Σκορδά, στο πάνελ. Να είστε καλά. Να είστε καλά όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε και τις δηλώσεις του Κώστα Γιαννόπουλου, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, αξέχαστη σε εκείνες τις στιγμές όταν είχε ανεβεί προς τιμήν της σε μια εκδήλωση πάνω στη σκηνή Μέρη Χρονοπούλου και ανακοίνωσε όλο τον κόσμο ότι το σπίτι, η περιουσία της θα δοθεί μετά το θάνατό της στο Χαμόγελο του Παιδιού. Βρισκόμαστε στο σπίτι της Μέρης Χρονοπούλου. Μας έφυγε, μας λείπει, αλλά άφησε πίσω της κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς, η οικογένεια της Μέρης, όπως μας αποκαλούσε, το Χαμόγελο του Παιδιού, τα παιδιά της, τα 35.000 παιδιά που έλεγε ότι έχει, θέλουμε να την ευχαριστήσουμε για αυτό που έκανε πριν φύγει από τη ζωή. Για την τιμή που μας έκανε να μας θεωρεί η οικογένειά της. Εδώ λοιπόν που θα υπάρχει ένα μνημείο της Μέρης μόνιμο, υπάρχει η ταμπέλα Μέρη Χρονοπούλου ηθοποιός, αγαπούσε τα παιδιά. Με το διαμέρισμα που είχε εκτός από αυτό το σπίτι, με το διαμέρισμα που είχε παραχωρήσει το Χαμόγελο, και αυτή τη στιγμή δύο κορίτσια τελείωσαν το πανεπιστήμιο. Η φροντίδα νέων παιδιών και νέων Μέρη Χρονοπούλου γίνεται πραγματικότητα από σήμερα. Υπήρχε, αλλά σήμερα παίρνει και το όνομά της. Και κάτι άλλο, θα καθιερωθεί και ένα βραβείο στη μνήμη της Μέρης Χρονοπούλου. Άρα το σπίτι και το διαμέρισμα που είχε έχει ήδη δοθεί σε δύο κορίτσια που τελείωσαν το πανεπιστήμιο. Χρήστο. Είναι με το δικηγόρο της ο Χρήστος. Φέη, έχω κοντά μου τον κύριο Δημήτρη Χατζημιχάλη, δικηγόρος και ασθενός φίλος της Μέρης Χρονοπούλου, ο οποίος έχει μια άλλη άποψη σχετικά με την τέφρα και θα ήθελε να μας την πει.
Ναι, την καλημέρα μου. Καλημέρα. Ναι, στο θέμα αυτό για την στάχτη της Μέρης, τώρα βέβαια δεν είναι και η πιο κατάλληλη στιγμή, εκεί υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο το έχει αφήσει η Μέρη, που δήλωνε ότι ήθελε να αποτεφρωθεί η σωρός της και ακολούθησε και η υπεύθυνη δήλωση που βάσει αυτής θα γίνει η αποτέφρωση στη Ριτσόνα, γιατί το απαιτεί ο νόμος, αλλά επίσης έλεγε ότι θέλει η στάχτη να ρηχτεί στις καβοκολόνες του Σουνίου. Τώρα, ο κύριος Χούντας έχει άλλη άποψη. Δεν είναι μόνο ο κύριος Χούντας, κύριε Χατζημιχάλη, είναι και άλλοι φίλοι της, με συγχωρείτε, όπως ο κύριος Μπιμπίλας, που είπαν ότι τους το είχε εκμυστηρευτεί η Μέρη Χρονοπούλου. Θα έχει ενδιαφέρον και σημασία να μας λέγατε πότε υπεγράφει, αυτή η υπεύθυνη δήλωση. Είναι πιο παλιά, αλλά η Μέρη Χρονοπούλου είναι αλήθεια ότι άλλαζε πολύ συχνά γνώμη και ανάλογα με τις διαθέσεις της. Προφανώς μπορεί να άλλαξε γνώμη. Εγώ δεν επιμένω ότι ήταν η τελευταία επιθυμία. Απλώς επισημαίνω ότι υπάρχει ένα έγγραφο που ξέρετε το έγγραφο πάντα είναι πιο ισχυρό από τις μαρτυρικές καταθέσεις, τουλάχιστον εμείς οι δικηγόροι. Άρα θα γίνει αυτό που. Άρα θα γίνει, μας λέτε. Όχι, δεν θα γίνει αυτό, γιατί ξέρετε. Πάντα υπάρχουν εδώ, δεν υπάρχουν συγγενείς στενοί. Αυτό είναι. Ένας άνθρωπος να αναλάβει την ευθύνη. Προσπαθούμε οι φίλοι να υλοποιήσουμε τις επιθυμίες της Μέρης, γι' αυτό είμαστε εδώ και με καλή διάθεση και ας το πούμε κατανόηση μεταξύ μας. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί, όπως και το θέμα των κινητών. Διότι τα κινητά μας είχε πει η Μέρη ότι δεν τα είχε δώσει στο χαμόγελο του παιδιού. Και τώρα μαθαίνουμε ότι τα έχει δώσει. Όχι όμως εγγράφος, όπως έγινε. Εννοείται για να εξηγήσουμε στον κόσμο τα πράγματα μέσα κινητά, στο σπίτι, τα τηλέφωνα, τα πράγματα του σπιτιού, μπράβο. Οι πίνακες, τα ίσως κάποια χρυσαφικά αν υπάρχουν, κύριε Χατζημιχάλη, λοιπόν, όλα αυτά. Αλλά τα αμφισβητείτε και αυτά. Όχι, δεν αμφισβητώ τίποτα, απλώς επισημαίνω το τι ακριβώς υπάρχει. Για να πούμε, κύριε Χατζημιχάλη, για να εξηγήσουμε. Έχει αφήσει την ακίνητη περιουσία της, δηλαδή τα σπίτια, στο χαμόγελο του παιδιού και δεν έχει ρυθμίσει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή υπήρχε τραπεζικές καταθέσεις, τη Μαλφή. Μας είχε πει ότι δεν είχαν δοθεί. Τώρα ο κύριος Γιαννόπουλος λέει ότι δόθηκε. Στην αρχή είχαν πει ότι δεν είχαν δοθεί. Δεν υπάρχει κάποια διαθήκη, δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποια διαθήκη. Όχι, η διαθήκη δεν υπήρξε. Δυστυχώς δεν υπήρξε διαθήκη και δεν υπάρχουν και στενή συγγένεια. Άρα, κύριε Χατζημιχάλη. Τώρα, αλλά με καλή διάθεση όμως και κατανόηση, κοιτάξτε, αν το δούμε τελείως τυπικά, θα πρέπει να σφαγιστεί το σπίτι, να διοριστεί ένας εκαθαριστής κληρονομιάς, ο οποίος θα κάνει αυτή τη διαδικασία. Τελευταίος κληρονόμος, όπως ξέρετε, ήταν το δημόσιο. Λοιπόν, ελπίζω να μην χρειαστεί να κληρονομήσει το δημόσιο τα κινητά της Μέρης Χρονοπούλου. Κυρία Χατζημιχάλη, μία γυναίκα η οποία έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, έχει ασχοληθεί με λεπτομέρειες, μπορεί όντως. Για κάτι σημαντικό βέβαια, γιατί είναι η επιθυμία ενός ανθρώπου που φεύγει από τη ζωή, για το πού θα φύγει η, τέλος πάντων, η τέφρα. Η τέφρα, μακάβριο όλο αυτό. Όλη κουβέντα είναι, αλλά. Ναι. Αλλά απορώ πως δεν μίλησε για πράγματα μέσα στο σπίτι που τα έπιπλα, οι πίνακες, τα ρούχα, τα κοσμήματά της. Είναι μια συγκεκριμένη περιουσία. Ότι δεν τα είχε δώσει. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ από αυτό που τη γνώριζα ήταν μια γυναίκα η οποία τα είχε όλα μέσα στο μυαλό της μελετημένα και με λεπτομέρειες. Μια συνέντευξη ήταν να κάνουμε, αλήθεια σας λέω, και μίλησε με τη στυλίστριά μου 100 φορές. Τι θα φορέσει, πώς θα είναι τα μαλλιά. Δηλαδή και αυτό. Εδώ βλέπω αγιογραφίες. Αφέθηκε έτσι. Έχετε πολύ δίκιο. Εσείς σαν δικηγόρος. Τα είναι έτσι. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει έγγραφη, ας το πούμε, δωρεά για τα κινητά. Οπότε τεκμέρω ότι αυτά εξαιρούνται. Θα πρέπει να κινηθεί και η διαδικασία ανάλογα. Είμαστε ανοιχτοί να το δούμε με καλή διάθεση και συνεννόηση όλοι οι φίλοι και λοιπά, και με το χαμόγελο του παιδιού, να δούμε τελικά πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και αυτή η περίπτωση. Όλα λύνονται. Βέβαια. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας αφήσουμε γιατί θα ξεκινήσει και το Τρισάγιο τώρα. Συλληπιτήρια και πάλι. Να είστε καλά. Εντάξει, τώρα και αυτή η κουβέντα είναι όντως λίγο άβολη. Προέκυψε από αυτή τη διαφωνία. Ναι, είναι άβολη, απλά.
Πραγματικά τώρα να έχει σημασία. Εγώ βλέπω ότι όλοι έχουν μια καλή διάθεση, οπότε θα λυθεί σε μια συνεννόηση στους στενούς φίλους που υπάρχουν. Το πρακτικό θέμα με τα κινητά πράγματα, στα οποία κινητά βέβαια λέμε ακόμη και τα χρήματα, αν υπάρχουν σε μετρητά ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς, είναι κάτι το οποίο. Δεν είναι απλό αυτό. Δεν είναι αυτό ήθελα να πω. Είναι δεν είναι απλό και καλό είναι να το λύσουν προνοήσει. Όσο μπορούν, γιατί δεν ξέρω. Φανταζόμαστε θα πρέπει να λυθεί. Επίσης μου κάνει τόσο. Δεν ξέρω. Έχει ένα λογαριασμό γυναίκα στο Instagram. Μακάβρι. Μου είναι τόσο περίεργο να συνεχίζονται να έρχονται. Να έρχονται ειδοποιήσεις, καλό είναι να μην έρχονται. Ναι, είναι λίγο μακάβριο πάρα πολύ. Και επίσης, καλό είναι η καλή πίστη, πραγματικά, όντως να μην ανακαλυφθούν πράγματα τα οποία θα τσακωθεί κόσμος για το τι θα γίνουν. Και να μην ζητήσει και κανείς από τους φίλους κάτι. Ακριβώς.